Απομένουν λιγότερο από 3 εβδομάδες για τις αμερικανικές εκλογές με την Κάμαλα Χάρις και τον Ντόναλντ Τραμπ να διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Η Κάμαλα Χάρις από το Ουισκόνσιν επιτέθηκε στον ηγέτη των Ρεπουμπλικανών για την οικονομική πολιτική αλλά και τους δασμούς που θέλει να επιβάλλει στην Κίνα αν εκλεγεί πρόεδρος. Donald Trump is increasingly unstable and unhinged and will stop at nothing to claim unchecked power for himself. Την ίδια ώρα επίθεση στην Κάμαλα Χάρις έκανε ο υποψήφιος αντιπρόεδρος των Ρεπουμπλικανών J.D. Vance με αφορμή τη συνέντευξή της στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News. You all see that interview with Bret Baier? Wow. Wow. That made me feel pretty bad. Felt bad for her and I felt bad for every single person who was watching. Πολλοί είναι αυτοί που διαφωνούν με την απόφαση της Κάμαλα Χάρις να παραχωρήσει συνέντευξη στο Fox News, ένα τηλεοπτικό δίκτυο το οποίο παραδοσιακά στηρίζει τους Ρεπουμπλικανούς και προσωπικά τον Ντόναλντ Τραμπ. Όμως, υπάρχουν και αυτοί που στηρίζουν αυτή τη στάση, καθώς με αυτόν τον τρόπο η Κάμαλα Χάρις έκανε ένα άνοιγμα στο ακροατήριο των Ρεπουμπλικανών που είχαν την ευκαιρία να δουν πόσο παρουσιαστή της εκπομπής την αντιμετώπιζε με εμπάθεια. Η Κάμαλα Χάρις προσπάθησε να δώσει το στίγμα μιας νέας εποχής σε περίπτωση νίκης της στις ερχόμενες εκλογές, με τον Μπρετ Μπέιερ να τη διακόπτει συνέχεια. To make their voices heard. Όλα αυτά την ώρα που δόθηκε πριν λίγες ώρες στη δημοσιότητα το νέο προεκλογικό σπότ του Ντόναλντ Τραμπ. If you vote for Donald Trump, you're voting for the power of a real president to represent the people.